Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 138η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7 χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Μία εκπομπή σήμερα γεμάτη Τουρκία, γεμάτη ελληνοτουρκικά. Όμως, λόγω των προσφάτων εξελίξεων στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε από καρδιάς έτσι. Το αισθανόμαστε και το πράττουμε όλους εκείνους τους Έλληνες αλλά και τους φιλέλληνες που δίνουν αυτές τις μέρες μια τεραστία μάχη. Μάχη στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Ουάσιγκτον, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, εκεί που θα κριθεί το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν Ελλαδίτες και Κύπροι που επηρεάζουν γερουσιαστάς, που επηρεάζουν μέλη, που δίνουν, όχι με την αρνητική έννοια, την πραγματική αληθή εικόνα της γεωστρατηγικής καταστάσεως, αναδεικνύοντας ποια είναι τα γεωπολιτικά συμφέροντα των δυτικών, όπου κατά την παρούσα περίοδο θέλουμε να συμπλέον με τα δικά μας. Το τονίζω. Θέλουμε να συμπλέον με τα δικά μας. Και ο στόχος είναι να δείξουμε ακριβώς ποιο είναι το ακριβές στίγμα. Κοιτάξτε, την αυτική ορολογία. Το στίγμα που πρέπει να ακολουθηθεί, που πρέπει να θέσουμε από κοινού, προκειμένου να δώσουμε ένα τέλος σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία ασκεί ποιος άλλος, ο επιτίδιος ουδέτερος. Ο τίτλος των οποίων δανειστήκαμε από το περίφημο βιβλίο του Φρανκ Βέμπερ, αναφερόμενο στη στάση της Τουρκίας, της Καμαλικής Τουρκίας, κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ας μην ξεχνούμε ότι την εποχή κατά την οποία εκατομμύρια στρατιώτες από τα έθνη της Δύσεως και από την Σοβιετική Ένωση μάχονταν κατά της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας της φασιστικής Ιταλίας και της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας, μια χώρα με τεραστία γεωστρατηγική αξία και σημασία παρέμενε επί ουδετέρα. Αυτή η χώρα ήταν η Τουρκία, η οποία μάλιστα εισήλθε τελικό στον πόλεμο εκ του πολύ ασφαλούς μόλις τον Φεβρουάριο του 1945 και ενώ πλέον διαπιστωμένως δεν υπήρχε, δεν υπήρχε γεωγραφική εγκύτης και οι Γερμανοί, τα γερμανικά στρατεύματα, υποχωρούσαν προς την κεντρική Ευρώπη, προς το κέντρο της Γερμανίας, βαλόμενα πανταχώθεν. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει σήμερα την Τουρκία να μοιάζει με τον επιτίδιο ουδέτερο του παρελθόντος. Μα ακριβώς η τυχοδιοκτική γεωστρατηγική της. Είναι τυχοδιοκτική διότι πραγματικά διώκει την τύχη της. Η τύχη της Τουρκίας είναι εντό τη Δυτική Συμμαχία. Είναι εντό των Ατλαντικών Δομών. Όμω την διώκει διότι ο στόχο τη είναι να αποκομίσει όφελο. Και τι όφελο. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν επιτίδιο ουδέτερο, όπου το όφελο του θα προκύψει κατά την ερντογανική νεοοθωμανική αντίληψη, δημιουργώντα μια τακτική ίσων αποστάσεων και δημιουργεί την τακτική με τι ενέργειε τη προ την Ρωσική Ομοσπονδία και προ τι Ηνωμένε Πολιτείε, κυρίω. Και δευτερεύοντα με τι άλλε ευρωπαϊκέ και ασιατικέ χώρε, αυτό το οποίο πράττει η Τουρκία, επαναλαμβάνοντα και θυμίζοντα τη στάση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι να προσπαθεί να προσποριστεί περισσότερα ωφέλη. Και από τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και από τη Δύση. Αυτό είναι η επιτιδιότης. Η ουδετερότης όμως δεν μπορεί να υπάρξει, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, ο λαός λέει και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, δεν γίνεται, προσπαθεί λοιπόν να είναι και με τα συμφέροντα, να συμπλέουν τα συμφέροντά της με αυτά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και με εκείνα της Δύσεως. Όμως, τα ρωσικά γεωπολιτικά συμφέροντα και η ρωσική γεωστρατηγική, όπως αντιλαμβάνεστε, συγκρούεται, δεν συμπλέει με αυτά της αγγλωσαξονικής βύσεως. Και εδώ είναι το μέγα επίτευμα το οποίο προσπαθεί να κατακτήσει όταν Ταγί Περτογάν. Να τον αποδεχθούν ως ένα εξίσου συνομιλητή. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα πρέπει να πούμε και λόγω των ημερών την το απόφθεγμα μωρένι κύριος ον βούλετε από λες. Και βέβαια η απώλεια η γεωπολιτική συνήθως ακολουθείται από απώλειες εδαφών. Αυτό βέβαια έχει προκαταβάλει σε τρόμο αρκετούς Τούρκους αναλυτάς, οι οποίοι προσπαθώντας μέσα από τα φιλικά προ το καθεστώς όργανα, τα ΜΜΕ, εφημερίδες και άλλες ε, site ειδήσεων, να προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα πανικού ότι η Τουρκία βάλεται και ότι ετοιμάζονται στρατεύματα μάλιστα 100 χρόνια μετά από την αποβίβαση των ελληνικών στρατεύματων στη Σμύρνη να επαναλάβουν αυτά τα οποία συνέβησαν σε βάρος τους που οδήγησαν στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι μας και σύμμαχοι, σε, μέσα εισαγωγικά Τούρκοι, ε, υπερβάλλουν σκοπίμως. Και το πράττουν αυτό διότι αναγνωρίζουν ότι έχει φτάσει ένα πλέον σημείο στην ιστορία, στην σύγχρονη ιστορία τους, όπου θα πρέπει να επιλέξουν. Και η επιλογή δεν μπορεί να γίνει με τις τακτικές του 1930, αλλά με βάση τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες. Είναι υπερτονισμένες στο σημείο που είναι και ευάλωτε και αναφέρομαι σαφώς στην οικονομία. Περίπου 17,5% η ανεργία στην Τουρκία. Έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αποσταθεροποιητικό στοιχείο. Έχουμε επίση πάρα πολλά νέα δεδομένα αναφορικώ με τι δανειακέ του ανάγκε, τι οποίε εάν δεν του καλύψει η Κίνα και όχι η Ρωσική Ομοσπονδία, αυτοί χρειάζονται έναν, μια οικονομική πλάτη υποστηρίξεω επίπεδου Κίνα, τότε θα εισέλθουν σε μια περιδίνηση. Αν λοιπόν από αυτή την περιδίνηση εξέλθουν έχοντα επιτύχει όλου του στόχου και του σκοπού του, αυτό πρασικά θα ανήκει στη σφαίρα τη επιστημονική φαντασία. Γιατί κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει ταχθεί από τη δεκαετία του 50 μαζί με τι υπόλοιπε στον άξονα κατά τη Σοβιετική Ενώσεω και στον νέο κόσμο οφείλει να συμπαραταχθεί στον αγώνα τον οποίον ήδη κινεί και κατευθύνει η Ουάσιγκτον με στόχο τον περιορισμό της ρωσικής περιοχή επιρροής στην περιοχή την οποία γυτνιάζει η Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συμπεριφέρεται επιτιδίως ω ουδέτερος, οφείλει να λάβει θέση. Και η θέση αυτή θα εκφραστεί με υλικό τρόπο, με τα S-400 ή με τα F-35. Αλλά όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, δεν είναι αυτή η κορυφή του Παγωβούνου. Θα δούμε κι άλλα. Στη συνέχεια... Το μόνο που θα πούμε, κλείνοντας αυτή την ενότητα, ότι επειδή βλέπουμε ότι ο Χάντιγκτον και με την πρόταση, την οποία την ιστορική θεώρηση, την οποία ε, παρουσίασε για τη σύγκρουση των πολιτισμών, φαίνεται να επιβεβαιώνεται σε αρκετά στοιχεία του, σε αρκετέ παραμέτρους του, αυτών των οποίων είχε προσδιορίσει στο παρελθόν, και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η Τουρκία σε αυτή την σύγκρουση δεν μπορεί να ανήκει στο λεγόμενο σλαβοορθόδοξο τόξο. Εντάξει, εκτός και αν πάρουν μια απόφαση, οι όλοι θα βαφτιστούν. Εντάξει, αυτό είναι μια, α, ένα άλλο ένα αφήγημα επιστημονικής φαντασίας. Όμως, τίποτα βέβαια δεν πρέπει να αποκλείεται. Όμως, φυσικά αστείευα όμως αντιλαμβάνεστε. Ε, όμως, ζούμε σε μια περίοδο όπου οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτισμών που έχουν κοινέ βάσεις, διευρύνονται. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο έλεγε ο Χάντιγκτον θα πρέπει να το, αναθε... να το επικαιροποιήσουμε και να εντάξουμε τη Δύση ευρυτέρω, όπου οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι και Καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι, αποτελούν ένα ενιαίο πλέον γεωπολιτικό χώρο. Και το λέω αυτό διότι βλέποντα την καταστροφή στην Νότρο στην Παναγία των Παρισίων, και πραγματικά να εκφράσουμε τη βαθιά μα λύπη για αυτό το ατυχέστατο, δυστυχέστατο συμβάν, και εδώ φαίνεται πως οι χριστιανοί, σε αυτό το σημείο, στο Μνημείο Παγκοσμίου Πολιτισμού, έχουν ήδη συγκλίνει αναφορικώς με τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν. Και δεν θα μπούμε σε κακεντρέχειες, απλώς θα τονίσουμε ότι σε αυτή την φάση είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, ένα γεγονός το οποίο ε, μας αφορά και εμάς. Και τι σε τι αναφέρομαι. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Είναι, το πιθανότερο είναι να έχει προκύψει από κάποια βλάβια, από κάποιο, από κάποιο δυστύχημα. Γι' αυτό να μας είμαι. Δυστύχημα. Ε, αυτή είναι ακριβώ. Όχι ατύχημα, είναι δυστύχημα. Ε, Όμω δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εσκεμμένη προσπάθεια προκλήσεως της χριστιανικής κοινής γνώμης αυτή η προσπάθεια σαφώς και θα πέσει στο κενό. Αυτό που πρέπει εμείς να πράξουμε είναι πέραν της συμπαθία να καταλάβουμε ότι όσοι εμείς κατοικούμε στην Ευρώπη έχουμε ως βάση τον ελληνορωμαϊκό ελληνο πολιτισμό σύν τη χριστιανική παράδοση. Αυτά είναι σημεία τα οποία μας ενώνουν και δεν θα τα εγκαταλείψουμε. Αν μιλάμε λοιπόν για την ταυτότητα της Ευρώπης Πέραν της εθνικής μας ταυτότητος, αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα οφείλουμε να την επικαιροποιήσουμε και να την επαναπροσδιορίσουμε με πολύ συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και δεδομένα, τα οποία αποτελούν κοινή παράδοση. Και φυσικά η παράδοση της Ευρώπης ξεκινά από την Ελλάδα. Η Ευρώπη γεννήθηκε στην Ελλάδα. Το πρώτο της κλάμα ακούστηκε στο Μαραθώνα, το 490... Προ Χριστού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν άπαντες και στη μία και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και εμείς από αυτή την εκπομπή θα φροντίσουμε να τους το υπενθυμίζουμε. Τραμάση λυπητήρια λοιπόν στις, στους πάσχοντες Γάλλους, διότι αυτό είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής κληρονομιάς μας. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες... Γερουσιαστή Μενέντε, δημοκρατικό, μαζί με τον γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών, τον Ρούμπιο. Αντικείμενο, το λεγόμενο EastMed Act, είναι ο νόμο για την εταιρική σχέση ασφαλεία και ενεργεία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Καταρχήν δεν είναι κεραυνό σαν εθρία. Σαν του κεραυνού οι οποίοι έπεσαν και υποδεχθήκαν πάρα πολλέ φορέ, εχθέ, δύσκολη μέρα. Και με έκανε στην πυρκαγιά, να σα πω ότι στην αρχαιότητα, όταν κεγόταν ένας ναός, ένας ιερός χώρος, αυτό σήμαινε, ήταν μήνυμα δυσμενών εξελίξεων. Εύχομαι για τη Γαλλία και την Ευρώπη και ό,τι συμβολίζει η Παναγία των Παρασίων να μην υπάρξει επιβεβαίωσης αυτών. Πάντως η Ευρώπη οφείλει να προσέξει. Η Ευρώπη γλιστρά. Γλιστρά προ ένα δρόμο ο οποίος είναι ολιστηρός γιατί αρνείται την ταυτότητά της και ανοίγει τα σύνορά της αδιακρίτως χωρίς να καταλαβαίνει τα αποτελέσματα και τις συνέπειες αυτών. Είναι πράγματα τα οποία οι των Ηνωμένων Πολιτειών τα έχουν δει στο μέτρο που τους αφορά και εξυπηρετεί τα στρατηγικά του συμφέροντα πάντοτε, έτσι. Εμείς όμως οφείλουμε να τα επιβεβαιώνουμε, τα δικά μας τα στρατηγικά συμφέροντα, και να τονίζουμε σε αυτούς που είναι πρόθυμοι και, έχουν, και είναι ευήκοοι όπως είναι ο κύριος Μενέντες και ο κύριος Δρούμπιο, για τα ποια είναι τα αληθή συμφέροντα μια ευρυτέρα ομάδας, η Αμερική τι είναι, απικίες της Ευρώπης, της Ορθοδόξου, της Καθολικής και της Παντεσταντικής Ευρώπης. Αυτά λοιπόν, αυτοί έκτισαν τις Ηνωμένε Πολιτείε και όπως μεταξελίχθησαν, αυτά πρέπει να αποτελήσουν κοινό δόγμα μας, κοινό δόγμα, γεωπολιτικό δόγμα, να υπερκαλύψουμε τον Χάντιγκτον, να κλείσουμε τα κενά που παρουσιάζει. Και σε αυτό το κομμάτι οφείλουμε να πείσουμε να προσέλθουν και οι Ρώσοι. Διότι η απειλή η οποία θα εμφανιστεί τις επόμενες δεκαετίες μας υπερβαίνει όλους. Και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό το οποίο ενδεχομένως να μετεξελιχθεί στην Ευρασία μεταξύ Κίνας και Ισλάμ. Θα επανέλθουμε όμως. Τι έκανε λοιπόν ο Μενέντες. Μαζί με τον Ρούμπιο κατέθεσαν μια πρόταση νόμου. Την έχετε ακούσει φαντάζομαι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσά. Αυτό λοιπόν που κατάφεραν είναι να δείξουν ότι δεν συγχωρείται στον επιτίδιο ουδέτερο να συμπεριφέρεται με τρόπο ο οποίος θυμίζει από απόψες πολιτικής τους άρπαγες τουρκομάνους που εισέβαλαν στο έδαφος της Ανατολικής Δρομαϊκής Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, όπως το μας έχουν μάθει ατυχώς. Και με αυτή την πολιτική του χτυπάμε, λαιλατούμε και φεύγουμε, έρχονταν μετά να ξανασυζητήσουν για να δούνε, ελέγχοντας συνεχώς με αυτές τις κινήσεις, την γραμμή, την κόκκινη, πόσο προς τα πίσω μπορεί να πάει. Διότι αυτό κάνει ο επιτίδιος ουδέτερος νεοθωμανός του σήμερα, τη σημερινή εποχής. Με τέτοιου είδου τυχοδιοκτικές τουρκομανικές εμπνεύσει ω επιθέσει προσπαθεί να ελέγξει το όριο των αντιδράσεων. Εδώ λοιπόν όμω έχουμε και το Θουκυδίδη που απαντά. Εμεί δεν θα υποχωρήσουμε ω μιλή, διότι έχουμε και ισχυρού συμμάχου. Κάποιοι εξ αυτών έδρασαν και αντέδρασαν. Ο νόμος ο συγκεκριμένο προβλέπει μεταξύ άλλων καταγραφέ και περιορισμό της τουρκικής γεωστρατηγικής εποφελία της ρωσικής. Γι' αυτό και στοχοποιεί, το τονίζω, στοχοποιεί κυρίω τη ρωσική βλαβερή επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία εκφράζεται μέσω της Τουρκίας με τον, με ρωσοτουρκικό αναθεωρητισμό. Ο γεωπολιτικός αυτός αναθεωρητισμός, που γίνεται για πολύ συγκεκριμένους και προφανείς λόγους, με επίκεντρο την ενέργεια, στοχεύει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Αυτέ οι τρει χώρε, λοιπόν, αναλαμβάνει ο Μενέντε να τι ευθυγραμμίσει κατά κάποιον τρόπο στο, στο, στα όματα τη Αμερικανική κυβερνήσεω και να ζητήσει από όλα τα μέρη, τα ενδιαφερόμενα, να υποστηρίξουν μια νέα αρχή, μια νέα δράση, μια νέα πράξη, η οποία τι θα κάνει, θα δημιουργήσει τα μακρά τείχη στην Ανατολική Μεσόγειο. Τείχη τα οποία θα απομονώσουν την Τουρκία διότι η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται ως φιλική και συμμαχική χώρα. Και απομονώνοντας την Τουρκία, απομονώνονται τα ρωσικά σχέδια, μέσω των οποίων η Τουρκία εργαλειοποιείται και εργαλειοποιεί χειρισμούς σε βάρος του ελληνισμού, ελλαδικού και κυπριακού και των συμμαχικών συμφερόντων και κυρίως του εβραϊκού κράτους στο μέτωπο το οποίο τους αφορά και τους ενδιαφέρει. Να δώσουμε προσοχή διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο γερουσιαστά που εκφράζουν πίσω του πολύ ισχυρέ δυνάμει. Υπερδυνάμει τη Αμερικανική πολιτική ζωή. Αν λοιπόν αυτό ο νόμο ψηφιστεί, θα δούμε και άλλε επιπτώσει. Επί παραδείγματι, γνωρίζετε ότι μέσα σε αυτόν περιλαμβάνονται καταρχήν κάποιε προτάσει για έναξη δωρεάν στρατιωτική βοηθεία. Μικρά είναι τα ποσά, 3-4 εκατομμύρια δολάρια. Προβλέπεται η δυνατότητα να αποστείλουν, να στην Κύπρο οπλικά συστήματα, δηλαδή έχουμε άρση εμπάργκο, μην πείτε κάποιο θα αγοράσει η, Τούρκη, η Κύπρος, αμερικανικά οπλικά συστήματα. Είναι σαφώ ότι οι Αμερικανοί σε αυτή τη φάση θα διαθέσουν δυνάμει στην περιοχή. Δηλαδή η πρόθεσή του, τι πληροφορίε που έχω, είναι να δώσουν και δωρεάν υλικό στην Κύπρο. Γιατί εκεί είναι ο χώρο στον οποίο μπορεί να προβεί σε κάποια αψυχολόγηση, με το εισαγωγικόν αντίδραση η Τουρκία είναι ο μόνο το νατοϊκό χώρο. Και είναι ο χώρο στον οποίο η Τουρκία μπορεί ακόμα να περνάει, να περνάει αυτό το γεωστρατηγικό bullying, έτσι, αυτόν τον εκφοβισμό. Αλλά νομίζω αυτό το περνάει μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα τη κυπριακή κοινή Ο υπόλοιπο κυπριακό ελληνισμό είναι χαλιβδωμένο και έτοιμο να απαντήσει. Και στο κάτω-κάτω, όπω βλέπετε, το εβραϊκό κράτο είναι κοντά. Και η Κύπρος δεν κοίται μακράν της Ελλάδος με τα οπλικά συστήματα που έχουμε και διαθέτουμε, μπορούμε να υποφεληθούμε. Εκείνη η ουσία που πρέπει να πάρουμε το νήμα που μα ανοίγει ο Μενέντε, την πόρτα και να μπούμε μέσα, όχι σε λαβύρινθο, αλλά σε ένα χαρτογραφημένο δωμάτιο. Και να πράξουμε αυτά τα οποία δεν πράξαμε από το 1974. Και είναι όνειδο ιστορικό. Όπω αντιλαμβάνεστε, αυτή λοιπόν η εξέλιξη θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Μιλάει για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλάει για το πώ οι Ηνωμένε Πολιτείε θα έλθουν και θα υπερασπίσουν την Κυπριακή ΑΟΣ. Κοιτάξτε, ο Μενέντε μιλάει με χάρτη τη Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την οποία η Κύπρο την έχει κηρύξει. Εμεί όχι. Το τονίζω γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Η Κύπρο έχει κηρύξει ΑΟΣ με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με το Λίβανο. Δεν έχει γίνει αυτό με την Τουρκία, αλλά η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτε. Εμεί ακόμα με την Αλβανία περιμένουμε να, και να ορίσουμε την αποκλειστική, τα όρια τη αποκλειστική οικονομική μα ζώνη. Είπαμε, είναι το φοβικό σύνδρομο, το οποίο πεθαίνει. Ήδη πνέει τα λίσθια. Η αυτοφιλανδοποίηση δεν θα συμβεί. Ελπίζουμε, διότι αναμένουμε αλλαγέ. Ελπ... Ας Α μην διαψευστούμε. Τέλο πάντων, αυτό λοιπόν ο φιλ με τη συνεργασία κάποιων άλλων, πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα, ποιοι είναι οι άλλοι. Προσέξτε κάτι. Hulk και American Jewish Community. Μάλιστα. East Med Act. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, Έλληνες από την Κύπρο και την Ελλάδα και οι Ισραηλινοί έχουν κάνει μια συμμαχία σε επίπεδο λόμπι. Προσέξτε, αυτό εδώ ακριβώς δείχνει κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν γίνεται η αναφορά ευθέως στην Τουρκία. Όμως γίνεται εμέσως, διότι αναγνωρίζουν όλοι ότι η σύμπλευση Τουρκίας και ο Ρωσικής Ομοσπονδίας δημιουργεί αναθεωρητικά γεωστρατηγικά δεδομένα. Αυτά ακριβώ οφείλουν να τα ανατρέψουν. Και μέσα εκεί γράφονται πολλά. Αναφέρονται στο ότι πρέπει να καταγραφούν, παραδείγματο χάρη, οι παραβιάσει. Σε αυτό το σημείο θα οφείλω να σα πω ότι το ορθότερο θα είναι να καταγραφούν οι υπερπτήσει, γιατί έχουμε πάρα πολλέ εκεί, αμφισβητείται η κυριαρχία, διότι μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μουλίων, ακόμα και οι Αμερικανοί έχουν θέμα, δεν αναγνωρίζουν ότι ο εναέρος χώρο ο δικό μα είναι 10 ναυτικά μίλια. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση να τύχουμε τη αναλόγου υποστηρίξεω τη διπλωματική, τη πολιτική και τη στρατιωτική και να έχουμε μια επέκταση των χωρικών υδάτων όχι στα 10 αλλά και στα 12 ναυτικά μίλια όπου μπορούμε και φυσικά κυρίω στο Αιγαίο. Αυτό θα είναι ένα πολύ καλό, αν θέλετε, πολύ καλό εργαλείο κατά τη Τουρκία. Μπορεί να λέει η Τουρκία τα δικά τη. Εμεί όμω θα μπορούμε να πούμε με τους συμμάχους μας μαζί και θα είναι μια καλή ευκαιρία οι ΙΠΑ να υπογράψουν τη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης, κάτι που ο νυν σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας, τον είπα ο κ. Μπόλτον, είχε αντιταχθεί προ-12 ετίας τώρα, λοιπόν τα πράγματα έχουν αλλάξει γιατί έχουμε άλλε δράσει, η Κίνα έχει δραστηριοποιηθεί, έχουμε εξελίξεις στη Συνική Θάλασσα και στην Ιαπωνική Θάλασσα, υπάρχουν απειλές, όπου πλέον οι Ηνωμένε Πολιτείε οφείλουν να επικαιροποιήσουν και να προσδιο... επαναπροσδιορίσουν ποια είναι τα συμφέροντά του. Και προ αυτή την κατεύθυνση, όπω έχει ήδη προτείνει ο πρώην διοικητή των ναυτικών δυνάμεων, τον είπα, ο Chief of Naval Operation των Ηνωμένων Πολιτείων, να υπογραφεί η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι. Αυτό θα ήταν ένα ισχυρότατο μοχλό σε συνδυασμό με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στην, στο Αιγαίο, αλλά και αλλού. Από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο. Και στη συνέχεια να μπούμε σε μια άλλου είδους συζήτηση, όπου πλέον η Τουρκία θα πρέπει να έχει επιδαυσιλήσει τις πολύ, τις πολύ προθυμένες έτσι, επιτίβειες και θα έλεγα σοβινιστικές διεκδικήσεις της. Πάμε λίγο να δούμε την επόμενη εικόνα. Πολλά θα πούμε σήμερα. Τι έκανε λοιπόν η Τουρκία. Κοιτάξτε λοιπόν, αυτή την εικόνα είναι από το πρακτορείο Ανατολή. Το ΟΒΑΛ γραφείο το λεγόμενο, ο Τραμπ και βλέπουμε τον Αμερικανό Υπουργό των Οικονομικών, ο γαμπρό του Αρντογάνου ο Αλ Μπαϊρά και υπουργό Εθνική Οικονομία, πρώην Ενεργεία. Και εδώ έχουμε τον Κούσναρ, τον άλλο γαμπρό του Προέδρου. Πολύ γαμπρή, έτσι. Μάλιστα. Τι έκαναν λοιπόν όλοι αυτοί συνήθαν σε μια συζήτηση, είναι σπάνιο να ξέρετε, ο Αμερικανός πρόεδρο, να δέχεται έναν υπουργό οικονομικών τρίτη χώρα. Άρα, γιατί πήγε εκεί ο Αλμπαϊράκ, σαφώ μετέφερε ένα προσωπικό μήνυμα του Προέδρου Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πασχίζει, πασχίζει όχι να αγοράσει τους S-400 ή να παραλάβει τους τα F-35. Πασχίζει να αποφύγει τα πλήγματα τα οποία θα υποστεί η Τουρκία το αμέσως επόμενο πρωινό που οι Ηνωμένε Πολιτείες θα αποφασίσουν να περιορίσουν δραστικός, μα πάρα πολύ δραστικώς, την όποια ανεξαρτησία επεδίω και τον Οθωμανικό καθεστώς. Αυτή λοιπόν η ημέρα της τιμωρίας κατά την προθεσταντική έννοια, και ξέρετε όταν οι προτεστάντες τιμωρούν, είναι ιδιαίτερος σκληροί, στο επίπεδο του να μην δείχνουν έλεος βάει βίκτης ου αίτηση τιμένης» των λατινικών ρητών, όπου ο Αλμπάιρακ προσπαθεί γιατί αναγνωρίζει, αυτός είναι ο υπουργός των οικονομικών, έτσι, επί των ημερών του κατρακύλησε η, Λύρα, επί των ημερών του η Τουρκία βλέπει να καλπάζει ο πληθωρισμός, επί των ημερών του καλπάζει η ανεργία, επί των ημερών του, δηλαδή αντικατοπίζεται αυτά τα οποία του παρέδωσε ο πεθερό του. Έτσι. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση. Θυμίζει ο Σουλτάνιο, Σουλτανάτο. Ε, κάποια καθήκοντα, πάρα πολύ σοβαρά. Προσπαθούν να αποτρέψουν τα χειρότερα. Και εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Βγαίνει ο Ακάρ, ο Υπουργό Εθνική Αμήνη, και αναφέρεται σαν να οικετεύει με έναν οικετευτικό τόνο Συγκαταναλώνω, λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, να μην μα τιμωρήσετε, δεν είναι έτσι. Εμεί είμαστε πιστοί σύμμαχοι. Εμεί θέλουμε να προσπαθήσουμε να ψαθέσουμε τα ασφάλειά μα. Δεν είναι τα πράγματα όπω τα παρουσιάζουν κάποιοι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Έρχεται ο Αλμπαριά και λέει, Α, είναι λέει, λογική λέει η στάση λέει, του Προέδρου Τραμπ για τα S400. Βγαίνει και ο Ιμπραήμ Καλίν, ο μυστικό ο σύμβουλο ο του Ορντογάν και λέει, Τι Και μα χάσετε, αναφερόμενο στου Τούρκου. Η Δύση θα, θα υποστεί μεγάλο γεωπολιτικό πλήγμα κλπ και κλπ και και μεγάλη απώλεια. Κοιτάξτε, από τρεις σημαίνοντες εκπροσώπους του Ερντογάν τρία διαφορετικά επίπεδα προσεγγίσεως και ερμηνείας της κρίσεως. Τρεις διαφορετικοί πολιτικοί οι οποίοι επιχειρούν με επικοινωνιακό τρόπο να απευθυνθούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δίνοντας την εικόνα μια χώρας η οποία πραγματικά τι κάνει, ταλαντεύεται. Γιατί ταλαντεύεται, διότι στο παιχνίδι με το κοτόπουλο, το chicken game, κάποιος πρέπει να στρίψει. Εάν δεν στρίψει, θα έχουμε μετοπική σύγκρουση. Η μετοπική λοιπόν αυτή σύγκρουση έχει πάρα 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 πολλές μεγάλες ουρές. Και όπως έχω πει και στο παρελθόν, δεν είναι ούτε το θέμα των S300, ούτε των F300, τον S400 συγγνώμη, ούτε τον F35 το ζητούμενο. Και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, με αυτή την εικόνα θα μείνουμε μέχρι το διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Αυτή είναι μια πρόσφατη από την ε, αν δεν κάνω λάθος από τη Μιλιέτ μια ε, παρουσίαση, θα με συγχωρούν αλλά εκτιμώ ότι από εκεί είναι που δείχνει το πεδίο όπου τα ραντάρ των συστημάτων, οι αισθητήρε των S400 μπορούν να καλύπτουν τι τουρκικέ λέει ανάγκε. Και μάλιστα εδώ πέρα μα δείχνουν και κάποιε εικόνε για τα 600 χιλιόμετρα μέγιστο την, ε, και ουσιαστικά το πόσο δυνατότητε έχει το, ε, το S400. Αυτά μην τα λάβουμε υπόψη. Είναι θέματα τα οποία έχουν αναλυθεί και στο παρελθόν. Το S400 μπορεί να λάβει σειρά βλημάτων αντιαραπορικών και αντιβαλιστικών και εξαρτάται ποια είναι η πρόθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να διαθέσει στην Τουρκία. Όμως το ζήτημα αρχίζει και ξετυλίγεται ως εξή. Μας είπαν λοιπόν οι Τούρκοι και λένε ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα τοποθετήσουμε σημερινή δήλωση του ΑΚΑΡ στην, μάλιστα σε διαπιστευμένους συντάκτε. ότι τα δύο συστήματα θα πάνε ένα στην περιοχή, θα καλύπτουν, προσέξτε, την περιοχή της Αγκύρας και την περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Και υπάρχουν επίσης για την περιοχή του Αιγαίου και την περιοχή της Κύπρου. Φυσικά, άλλωστε η απειλή κατά τους Τούρκους είναι εδώ. Και τα παίρνει για να προστατευτεί από τι? Από τα ελληνικά μαχητικά που λέει παραβιάζουν τον τουρκικό εναέριο χώρο. Μεγαλύτερο φλινάφημα δεν έχω ξανακούσει και μάλιστα είναι αντάξιο της παρελκυστικής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων 50-60 ετών. Δηλαδή, έρχεται αυτός ο οποίος πραγματοποιεί την παρανομία και την πρόκληση και φωνάζει με τέτοιο τρόπο, φωνασκεί μάλλον με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε να πιστεί αυτός ο οποίος τα γνωρίζει καλύτερα και αναφέρουμε στην πραγματικό παράγοντα, ότι δεν είναι εκείνο ο κακός και ο ισχυρός, αλλά εμείς. Κοιτάξτε πόσο τρόμο τελικώς προκαλούμε, χωρίς να κοπιάσουμε ιδιαιτέρως. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε για ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Επανήλθαμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Υπάρχει μια συζήτηση/διαπραγμάτευση με αφορμή και όχι αίτιο τα S400 και την μη παράδοση των F35. Κοιτάξτε όμω αυτού του 7 παράγοντε οι οποίε είναι οι πιο σημαντικοί, οι πιο σημαντικέ παράμετροι τη ρήξεω τη γεωπολιτική μεταξύ Τουρκία και Δύσεω. Με τη σειρά, ή αν θέλετε, και αλλάζουμε τον την αρρύθμιση. Πρώτο, το Ισραήλ. Είναι η νεοοθωμανική Τουρκία θέλει να υποσκελίσει σε επίπεδο σφαίρα επιρροή, σε επίπεδο τοπική ή περιφερειακή δυνάμεω το εβραϊκό κράτο. Γι' αυτό επιζητά και S400 Γι' αυτό επιζητά και F-35. Τα S-400 γιατί τα παραγγέλνουν, όπω έχουμε πει, διότι ο στόχο του είναι να έχουν ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να αναχαιτήσει τα F-35 του Εβραϊκού κράτου. Τα οποία αλωνίζουν στην περιοχή και έχουν αποκτήσει ο χρόνο με το χρόνο πολύ μεγάλη ε, αν θέλετε, ικανότητα επιχειρησιακή εννοείται, διεισδύσεω σε σκληρού στόχου όπω απέδειξαν Προστατευμένου στόχου όπω απέδειξα η εμπειρία τη Συρία. Άρα το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι το Κουντού, η Ιερουσαλήμ, που ανήκει στο Ισραήλ. Τουρκία είναι εχθρική προ το Ισραήλ σε επίπεδο ιδεολογία αλλά και σε επίπεδο πολιτική. Και αφήνουμε. Ωραία. Δεύτερον, Ιράν. Θα ξεχάσουν οι Αμερικανοί οι οποίοι προσφάτως κατέταξαν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων του Φουρούς Επαναστάσεως ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία εμποδίζει με τη στάση της οποιαδήποτε τιμωρητική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης. Θα ξεχάσουν οι Αμερικανοί ή θα παραβλέψουν το γεγονός ότι το Ιράν είναι εκείνο το οποίο έχει διεισδύσει μέσω της τουρκικής συμμαχικής συμπεριφοράς υπέρ του στην περιοχή του Ιράκ, τη Συρία και καταλήγει στο Λίβανο και απειλεί ευθέω πάλι το εβραϊκό κράτο. Το Ιράν, το οποίο αναπτύσσει, έχει ήδη βαλιστικού πυράβλου, αναπτύσσει μεγαλύτερου και μπορεί να αποκτήσει ανα πάσα στιγμή πυρηνικά όπλα. Τρίτη, η μουσουλμανική αδελφότητα. Ουδή πάρα βλέπει ότι ο Ερντογάν είναι εκείνο ο οποίο προσπαθεί να αλλάξει πλήρω την εικόνα, την πολιτική τη Μέση Ανατολή και όχι μόνον, ολοκλήρου του αραβικού κόσμου, αποσταθεροποιώντα τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο προ όφελο μια πανισλαμική πολιτική ιδεολογία με βάση τα, αυτά που πρεσβεύει η Ισλαμική αδελφό τη. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό να το συγκρίνουμε και να πούμε ότι αυτό είναι υποδιαπραγμάτευση. Τέταρτον, οι Κούρδοι. Είναι σαφώ ότι η Τουρκία αναγνωρίζει ότι το κουρδικό στοιχείο και στο Ιράν και στο Ιράκ και στη Συρία αλλά και εντό τη είναι ένα αποσταθεροποιητικό στοιχείο για την ίδια τη την εθνική ασφάλεια. Όμω γνωρίζει, και εδώ είναι η μεγάλη σύγκρουση με του δυτικού, ότι αν για παράδειγμα αποσταθεροποιηθεί το Ιράν, θα έχουμε ένα τρίτο κουρδικό ανεξάρτητη, μια ανεξάρτητη οντότητα πέραν αυτού που υπάρχει στο Ιράκ και ήδη είναι de facto στη Συρία. Και γι' αυτό ακριβώ δεν θέλει με τίποτα να περάσει το Ιράν από το κρεβάτι, το γεωπολιτικό κρεβάτι του Ποκρούστο όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Άρα είναι ένα σημείο το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί, διότι οι Αμερικανοί επιμένουν ότι όσο οι Κούρδοι υφίστανται, αυτό θα είναι ένα εργαλείο προς συμμόρφωση όλων των λαών στην περιοχή και φυσικά θα προσφέρει την ασφάλεια εκείνη στο εβραϊκό κράτος, η οποία ομολογουμένως του λείπει μετά την απόσχηση της Τουρκίας προς την κεντρική Ασία. Πέμπτον, το λαθρεμπόριο. Δεν μπορούν να ξεχαστεί το γεγονό ότι το λαθρεμπόριο το οποίο σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία είχε, ήταν σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν, Τουρκία, μεταξύ των τζιχαντιστών και τη Τουρκία και εσχάτω με το θέμα τη Βενεζουέλα. Και ποιο άλλο γνωρίζει τι άλλε παραμέτρου μπορεί να λάβει. Υπάρχει υπόθεση του Ατήλα, του τραπεζίτου, που κατείται στι ΗΠΑ και πώ αυτό μπορεί να επηρεάσει προ όφελο τη Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και άλλων τα συμφέροντα τα ευρύτερα της Δύσεως και όχι μόνο των ΗΠΑ στην περιοχή. Το άλλο κομμάτι είναι η ίδια η Ρωσία. Φυσικά και η Τουρκία σπάει το τελευταίο ένα από μήναν κομμάτι του, Ρίμλαντ, του, του κρυπηδόματος δηλαδή, δίνοντας την ευκαιρία στο ρωσικό, στη ρωσική γεωστρατηγική να κατέβει χωρίς πόλεμο, χωρίς να χάσει, χάσανε ένα αεροσκάφος, ένα σουχό 24 για την ακρίβεια, και να κατεβεί στη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι ένα σημείο το οποίο δίνεται επίσης την ευκαιρία στην Ρωσική Ομοσπονδία να μειώσει, να απομειώσει την μεγάλη πίεση που δέχεται από τη Δύση σε στρατηγικούς όρους λόγω των κυρώσεων. Και τελευταία όλα αυτά συνδέονται με το ενεργειακό. Ενέργεια σημαίνει ισχύς. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να δράσει εμέσως και αμέσως επωφελία εκείνης της δυνάμειος η οποία θα έχει τη μεγαλύτερη απώλεια στα επόμενε επόμενες δεκαετίες σε χρήματα, σε ενέργεια, επειδή ακριβώς αυτή η περιοχή θα καταστεί ενεργειακός παράδεισος, ενεργειακό επίκεντρο, όπως είχε δηλώσει άλλωστε προσφάτω και ο πρόεδρος της Exxon Mobil. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν ξεκινήσει ήδη αντιδράσεις. Λιβύη, ο Χαφτάρ, είχε δηλώσει πριν από μερικές μέρες ότι οι Τούρκοι είναι αρρωγή της τρομοκρατίας στη Λιβύη, τους οποίους προς πολεμά. Αυτό δεν πρέπει να διαλάθει της προσευχής μας, διότι έχουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε και με τη Λιβύη για την χάραξη της αποκλειστονορίων της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης. Σουδάν, έχουμε ήδη ανατροπή του φίλου του αγαπημένου του Ερντογάν, του Προέδρου, του Μπασίρου, ο οποίος πλέον του είχε δώσει το Χουακίν, ένα, μια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλβανία, ήδη η κατάσταση μια άλλη φιλική προ την Άγκυρα α, δυνάμιος, είναι σε μια πορεία η οποία, μην πούμε από πολλά, γιατί πρέπει να κάνουμε ειδική, ειδικό αφιέρωμα σε αυτό το κομμάτι, που γεννά τεκτονικέ ρήξει. Σομαλία. Είναι το σημείο το οποίο υπάρχει η τουρκική βάση, όπως και στο Κατάρ. Δύο περιοχές οι οποίες αναμένεται στο επόμενο διάστημα να εκδηλωθεί αντίδρασης. Πολύ μεγάλη δυσκολία στο Κατάρ, πιο εύκολα στη Σομαλία. Θα δούμε πώς θα πάει. Και φυσικά η Κύπρος, οι περιοχές τις οποίες η Τουρκία ήθελε να ελέγχει. Και εξαιρούμε την Αίγυπτο φυσικά, η οποία έχει φύγει και έχει χαράξει αυτή τη στιγμή μια πολύ συγκεκριμένη πορεία. Ήδη οι ελληνικές και οι αιγυπτιακές άνθρωπες δυνάμεις ασκούνται, ασκούνται σε ξηρά θάλασσα και αέρα και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο τρομάζει την Άγκυρα. Την τρομάζει, είναι κυριολεκτικό. Διότι η Αίγυπτος είναι μια δύναμη η οποία εφόσον τάσεται κατά της Αγκύρας, υπακούντα τον πανάρχαιο γεωγραφικό, γεωπολιτικό νόμο, ότι αυτός ο οποίος ελέγχει την κοιλάδα του Νείλου πάντοτε θα έχει υπο... αντιπαραθέσεις με τη δύναμη που ελέγχει το υψίπεδο της Ανατολίας. Και πολλό δε μάλλον που έχει μια φιλική δύναμη η οποία ελέγχει το Αιγαίο Πέλαγος. Αυτά εν ολίγης. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να υποθούν. Η εκπομπή είναι εξαιρετικά μικρή. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Πάμε στο επόμενο εικόνα. Πολλά γίνονται. Πολλοί μου λένε και πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα συστήματα, αν τα πάρουν. Εγώ θα αφαιρούσα ως δεδομένο, όπως έχω πει, ότι η Τουρκία θα παραλάβει τα S-400, δεν θα παραλάβει τα F-35. Υπάρχει λοιπόν το Rampage ένα σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε προσφάτω, γι' αυτό σα το παρουσιάζω, από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Προσέξτε, είναι μια υπερηχητική ρουκέτα πυροβολικού, η οποία 13 Απριλίου πριν και μετά. Πριν και μετά χτύπησαν εγκαταστάσει, οι οποίε υποτίθεται υπερασπίζονταν από ισχυρά δίκτυα διαραπορική αμήνη. Οι Ισραηλοί, λοιπόν, με το Rampage έδωσαν τη δυνατότητα να προσβληθούν στόχοι με απόσταση. F16 έχουμε. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει μια λύση στο πλαίσιο αυτών το οποίο θα επιλέξει στο ΓΕΑ. Yeah. Αυτά είναι ειδικά ζητήματα. Εγώ σα το δείχνω διότι αυτή την περίοδο νέα οπλικά συστήματα δοκιμάζονται και παίρνουν την περιβόητη σφραγίδα Combat Proven, δηλαδή απέδειξε την αξία του στο πεδίο τη μάχη, κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε. Και είναι και F-16 και F-35 και F-15. Μα τα F-16 μα ενδιαφέρουν που ανήκουν στο οπλικό μα σύστημα. Στο προστάσιο. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλε, η Τουρκία είναι μια δύναμη εξόχωστα αναθεωρητική. Αυτή την εισαγωγή την έκανα για να φτάσω σε, μια εξαιρετική, σε ένα εξαιρετικό άθρο του Νίκου Μελέτη, ο το οποίο δημοσιεύθηκε το δημοσιογράφο, το φιλελεύθερο και στο Λίμπεραλ. Αυτό είναι ο χάρτη ο δικό του. Αυτό τον, ουσιαστικά τον δημιούργησε και δείχνει το τελευταίο στάδιο των τουρκικών υπερδιεκδικήσεων, είναι δική μου αυτή η έκφραση, κατά Τη Ελλάδο και τη Κύπρου. Ποια είναι τα νέα δεδομένα. Προσέξτε. Υπήρξε μια επιστολή 22 Μαρτίου στον ΟΗΕ. Σε αυτήν ο Στυρινή ο Τούρκο πρέσβη, ο Αρμόδιο, απαντούσε σε αντίστοιχο Κυπριακό το οποίο κα, κατήγγειλε την Άγκυρα για, για τι παράνομε ενέργειε και δράσει του Μπαρμπαρό στα οικόπεδα 1, 8, 9 και 12. Αν δεν κάνω λάθο. Τα σημειωμένα κιόλα. 1, 8, 9 και 12. Καλά τα είπα. 1, 8, 9 και 12. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι βγήκε ένα καινούργιο θέμα. Βγήκε ένα νέο δόγμα που ξεκινάει από τον 25ο μέχρι τον 28ο με συμβρινό. Μπράβο στο μελέτη, στον Νίκο Μελέτη. Εξαιρετική εργασία. Για να το δούμε. Η Τουρκία λοιπόν με βάση αυτά, αυτός είναι χάρτης των, Τουρκ, της τουρκικής απόψεως περί αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Λέει ότι λόγω ότι έχω λέει τη μεγαλύτερα ακτογραμμή στη Μεσόγειο, τα λέμε αυτά για να τα ακούν ο κ κύριοι, κύριοι Κατρούγκαλο και Κοτζιά, οι οποίοι πρώτοι άνοιξαν το χορό από ελληνική πλευρά. Έτσι και δίνουμε, φαντάζομαι, να τα δικαιολογήσουν κάποια στιγμή κάπου αυτά τα πράγματα. Στοιχεία σε τρίτου να ισχυριστούν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Ότι μέχρι τον 28ο λέει η δεν είναι αυτή. Μιλάμε λέει με την τακτική τη μέση γραμμή με την Αίγυπτο. Πέρα, λένε οι Τούρκοι. Όμω λέει από εδώ και πέρα, προσέξτε, συζητάμε, λέει, με του υπολείπου, το δηλαδή με εμά, για τα όρια τη εφαλοκρηπίδο. Φυσικά, λέει, ούτε το Καστολόριζο, ούτε η Ρόδο, ούτε η Κάσο, ούτε η Κάρποδο. Τα κάνει Κρήτη. Έχει δικαίωμα εφαλοκρηπίδο. Αντιλαμβάνεσαι ότι με αυτή την πολιτική η Τουρκία είναι Οθωμανική, θέλει κυριολεκτικώ να ξεκινήσει, ενώ βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, μία συζήτηση η οποία θα έχει μόνο βλαβε για το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν αρκετοί οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πάρα από τα τελευταία χρόνια και να διαπιστώσουν ότι όταν θα γίνουν οι εκλογέ, και μετά δεν θα αλλάξουν οι τουρκικέ απόψει. Η Τουρκία συζητάει με το κράτο τη Ελλάδο ασχέτω κυβερνήσεω. Δεν μπορούν λοιπόν να υπάρξουν δεσμεύσει από αυτού. Είναι αδιανόητο. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία αλλάζουν οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί και είμαστε κι εμεί μοχλό αλλαγή. Μπορούμε να γίνουμε, είπαμε, να αυτοφιλανδοποιηθούμε. Θα δούμε και χειρότερα από αυτού του χάρτε. Όμω το ζητούμενο είναι να καταλάβουν άπαντε ότι δεν μπορούμε να είμαστε οι μήλοι. Δεν μπορούμε να είμαστε εκείνοι οι οποίοι τελικώ θα υποχωρούν. Οι μήλοι πολέμησαν και οι τήθησαν. Εμεί έχουμε συμμάχου. Και σίγουρα δεν αντιμετωπίζουμε την Αθήνα, τότε είμαστε μήλο. Αλλά θα γίνουμε μήλο στο Αιγαίο, αν οι φίλοι και σύμμαχοι αποφασίσουν και διαπράξουν. Το μεγαλύτερο λάθο τη συγχρόνου ιστορία του. Πάμε μέχρι στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλε, αυτό αυτό το οποίο παρουσίασε είναι ο δεύτερο χάρτη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Εδώ η παρέμβαση είναι δική μου. Προσέξτε να δείτε ποιο είναι το ζητούμενο το οποίο μπράβο στον κύριο Μελέτη το επεσήμανε. Οι Τούρκοι διαμαρτύρονται, διαμαρτύρονται στου Κυπρίου ότι αυτέ οι δύο περιοχέ εδώ, 1, 8, 10, 12, είναι εντό τη τουρκική υφαλοκρηπίδο. Μα στον προηγούμενο χάρτη, όπω είδατε, αυτέ εδώ οι περιοχέ είναι καθαρά ανήκουν στην Τουρκία. Ποιο ο λόγο λοιπόν που οι Τουρκία απαντούν μόνο και μόνο για να θέσουν το δόγμα του 28ου Μεσημβρινού, Μήπω ετοιμάζονται κάτι άλλο, Μήπω θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ακόμα πιο ακραίε υπερδιεκδικήσει. Μιλάμε, αυτέ δεν είναι διεκδικήσει, είναι υπερδιεκδικήσει. Αυτοφιλανδοποίηση και υπερδιεκδικήσει. Δύο όρου, ο έχω εισάγει. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή εκ μέρους της Τουρκίας μας δίνει μια άλλη, ένα άλλο δυσμενές εικόνα. Δηλαδή όσο ο άλλος υποχωρεί, είναι σαφές ή δείχνει τέτοιες τάσεις ότι θα έχουμε χειρότερα πράγματα. Πού θα το πιο σοβαρό, ποιο είναι. Εδώ ακριβώς βρίσκονται οι περιοχές του Γκλάφκου, της Αμφίας και των άλλων α, κοιτασμάτων, όπου ήδη έχουν ανακαλυφθεί κοιτάσματα. Εδώ λέει η Τουρκία, αυτή είναι η δική μου η παρέμβαση, η προσθήκη, στον χάρτη. Αυτά λέει είναι, και... είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα. Με συγχωρείτε, αυτό λέγεται κάζου μπέλι. Να τα ακούνε στη Λευκοσία και να συμπαρίσταται η Αθήνα. Κάζου μπέλι είναι αυτό. Με πιο απλό κάζου μπέλι δεν έχετε φύγει. Όταν πλέον φτάνουμε στο ζητούμενο, αυτή η συγκεκριμένη τουρκική επιστολή ουσιαστικά προδιαγράφει συνθήκε Κάζου στις στι οποίε συνθήκε θα πρέπει να δοθεί απάντηση. Και η απάντηση δίνεται μέσω του. επιχειρείται να δοθεί μέσω του Μενέντε και του Ρούμπιο. Και σε αυτό το σημείο δεν δικαιούμαστε να απέχουμε, ούτε να λέμε πράγματα τα οποία τα θεωρώ διπλωματικά φλήνα φήματα αναφορικώς με, το, με τις δικαιοδοσίες της Τουρκίας. Εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη και θα δοθεί μια ακόμα μεγαλύτερα. Α είμαστε έτοιμοι διότι μόλις ξεκινήσαμε, το τραπέζι της διαπραγματεύσεως περιλαμβάνει και οι δικές μας περιοχές. Α μην είμαστε με εκείνους που θα περιμένουμε το αποτέλεσμα, αλλά να συμμετέχουμε, να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωσή του, την θετική, χωρίς ητοπάθεια, και χωρίς καμία ένδειξη υποχωρητικότητος. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ευχαριστώ το, κύριο Μινά, για τον κύριο Μινάγια, τον διαπρεπή τουρκολόγο αναλυτή, ο οποίος μου στείλε αυτή και την εικόνα, που δείχνει μια επιχείρηση, η οποία πραγματοποίησε η τουρκική ακτοφυλακή, μεταξύ Τίνιδος και Λιβύης. Παρατηρήστε λοιπόν, ότι δύο μεγάλα πλοία της ακτοφυλακής, ξενέλαβαν ένα ε, πλοίο, το οποίο... Είχαν πληροφορίε, λέει, ότι ήταν ύποπτο ε, και είχε λαθρεμπόριο και τα σχετικά. Βία σύμβατη, λοιπόν, και ουχή παράλληλη κατά τον Πλουτάρχο. Βία σύμβατη, διότι ασύμβατη είναι αυτά οι ευθύνε, οι οποίε δεν τέμνονται. Και εμεί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη δική μα συμπεριφορά με την τουρκική. Κοιτάξτε, εδώ έκαναν μια επίδειξη ισχύω. Αυτό το δείχνουν για να δουν, καταλάβουν ορισμένοι ότι όταν μιλάμε για ένοπλε δυνάμει και σώματα ασφαλεία, είναι και το λιμενικό που πρέπει να ενισχυθεί και κυρίως να δούμε μέχρι πού φτάνει το μακρύ χέρι των Τούρκων. Οι Τούρκοι έχουν ξανακάνει τέτοια επιχείρηση. Αυτό είναι μια άλλη μια πρόκληση. Και νομίζω είναι και θέλει, πρέπει να ερευνηθεί γιατί πήγαν τη συγκεκριμένη περίοδο στην περιοχή της Λιβύης. Εμείς λοιπόν συζητούμε για το F-35 και αν μας κάνει και αν δεν μας κάνει θα πω κάτι. Εδώ θα πρέπει να λύσουμε το θέμα της 32ης ταξιαρχία ταξιαρχίας πεζοναυτών και ας αφήσουμε τα F-35, ας αφήσουμε τα F-35, ας λύσουμε πρώτα το κέριο ζήτημα από αυτά τα οποία εδώ και χρόνια μας απασχολούν, αν οι 32 ταξιάρχέ έπαιζαν αυτό πρέπει να φύγει από το Βόλο, γιατί όπως ξέρετε, την κράτησαν, ναι την κράτησαν, διότι υπάρχουν τα τοπικά λες συμφέροντα. Και δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση, όταν πόσο σοβαρός φαίνεται κάποιο ο οποίος θέλει να προβάλλει την ισχύ του προς τα έξω, όταν όχι συζητάει για τα F35, αλλά δεν μπορεί να λύσει ένα απλό θέμα. Α αφήσουμε το στρατό να κάνει τη δουλειά του και οι πολιτικοί να τον παρακολουθούν στα θέματα αυτά. Αυτά επηρεάζουν την εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια. Να το καθυσέρουν άπαντες αυτό. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Με αυτή την εικόνα θα ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή. Είναι από τη διοίκηση των Αρχαίων σκαφών η πυραυλάκατο Ρίτσο, η οποία συμμετέχει σε ασκήσεις της συμμαχίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σας θυμίζω ότι σε προπροηγούμενη εκπομπή είχα δείξει τη συγκεκριμένη πυραβλάκατο η οποία με τη ελληνική σημαία υψωμένη περνούσε τον Βόσπορο και κάτω ακριβώς από την Αγία Σοφία. Και πράγματι μαθαίνω πάλι ότι υπήρξε μια αναστάτωση στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου όταν η πυραβλάκατος η οποία όπως αντιλαμβάνεστε διήλθε των στενών και ξέρετε, τα πολεμικά πλοία δεν αφήνουν τα όπλα του μπαίνοντα ή να τα ξαναπάρουν βγαίνοντα, αλλά είναι μονίμω τοποθετημένα. Δημιουργήθηκε ένα σχετικό πανικό από μια κατάσταση την οποία. επικοινωνιακό έτσι. Από μια κατάσταση κατά την οποία όλοι γνωρίζουμε ότι έτσι γίνεται. Δηλαδή, όλα τα πολεμικά πλοία με βάση τι συνθήκε του Μοντρέ διέρχονται και βάσει και, και βάση των διεθνών συνθήκων. Αυτό γιατί το λέω. Η μικρά έντιμη και πτωχή Ελλάδα, όπως τη φαντάζονται ορισμένοι, έχει ακόμα τέτοιο μεγαλείο και τέτοια δύναμη, που ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με τόσες απειλές, εμφανίζεται μία πυραβλάκατος, ο Ρίτσος, και απλώς διαπλέει τα στενά, με τον οπλισμό απλώς σε κοινή θέα τον οποίον φέρει, και ήδη στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ανακαλούνται μνήμες του 1912. Και αντί να πούμε έρχεται ο Αβέροφ, λέμε έρχεται ο Ρίτσος. Και δεν έχει υπάρχει καν κρίση, δεν υπάρχει καν εμπλοκή. Τι υπάρχει, Υπάρχει η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τη ελληνική σημαία. Η παρουσία του έθνου μα σε περιοχέ που είναι χιλιάδε χρόνια ελληνικέ. Σε περιοχέ οι οποίε είναι τόσο οικίε όσο και η Αθήνα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει θυμόμαστε το Ρίτσο, θυμόμαστε τον Αβέροφ και είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και τι δινεί ευέλπιδε. Σα ευχαριστώ.